Καλησπέρα κύριε Μάκη μου. Ναι, γεια σου Γιωργάκη. Τι κάνετε κύριε Μάκη μου? Καλά είμαι Γιωργάκη μου, αλλά να, εδώ μπήκα σε αυτό το WooPress, πώς το λες να πούμε, και έβγαλε ένα μήνυμα εδώ ότι υπάρχει μια νέα έκδοση, λέει, διαθέσιμη να πούμε, κάτι τέτοιο. Τα πάτησα όλα αυτά εγώ, αλλά τώρα δεν μπαίνει Γιωργάκη. Δεν μπαίνω. Μα δεν σας είπα κύριε Μάκη μου να μην τα πειράζετε αυτά, ότι θα τα κάνω εγώ. Γιατί τα πειράζετε αυτά? Ακού Γιωργάκη, δεν ξέρω τι μου λες εσύ τώρα, τι είναι αυτά. Μου τσαμπουνάς. Εγώ ξέρω ότι στη σελίδα μου δεν παίζει να. Θα το φτιάξω κύριε Μάκη μου, μην ανησυχείτε, αλλά να σας πω. Μήπως γίνεται να κλείσουμε εκείνο το υπόλοιπο που έχουμε? Ναι, ρε Γιωργάκη, χαλάρωση να μου. Πόσο είναι το υπόλοιπο, Γιωργάκη? 69 ευρώ δεν είχες πει? Πήρες τα 30, θα σου δώσω και τα υπόλοιπα. Δεν τα χάνεις από τον κύριο Μάκη, Γιωργάκη. Μην αγχώνεσαι. Όχι κύριε Μάκη μου, το ξέρω. Απλά είπα μήπως γίνεται να το κλείσουμε. Ναι, Γιωργακή, εντάξει. Κοίτα να τα φτιάξεις εσύ και θα το κλείσουμε για το υπόλοιπο. Μόλις γυρίσω από Σεϊχέλες, θα σου τα δώσω. Πώς κάνεις έτσι? Μάλιστα, κύριε Μάκη μου. Θα το φτιάξω και θα σας ενημερώσω. Ναι. Έγινε, Γιωργακή. Φιλάκια. Έλα, έλα, για ναι, ναι, ναι. Γεια χαρά. Λοιπόν, τέταρτο μάθημα, το τελευταίο πριν ξεκινήσουμε να βλέπουμε το περιβάλλον διαχείρισης του WordPress και γενικό στο WordPress, έτσι. Πριν ξεκινήσω να απαντήσω με μια ερώτηση που έγινε πρόσφατα, η οποία λέει ότι γιατί δεν βγάζω τα βίντεο όλα μαζί. Η απάντηση είναι απλή, γιατί είμαστε σε μια πολύ περίεργη φάση με το WordPress που αλλάζουν πράγματα, οπότε ενώ κάποια πράγματα τα είχα έτοιμα, θέλω να τα ξαναδώ, να τα κάνω όσο καλύτερα γίνεται, όσο πιο αναλυτικά γίνεται. Πιστεύω ότι είναι επίσης καλύτερο για σένα, γιατί στα διαστήματα που μεσολαβούν έχεις το χρόνο να εξερευνήσεις πράγματα. Όπως είπαμε, είναι τοπική εγκατάσταση που δουλεύεις και γι' αυτό επέμενα στην τοπική εγκατάσταση, γιατί μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις και αν πάει κάτι λάθος να φτιάξεις μία άλλη ή να βρεις τέλος πάντων που έκανες το λάθος και να το διορθώσεις, κάτι που δεν έχει κανένα νόημα αυτή τη στιγμή, αλλά ναι. Ναι, πιστεύω ότι μπορείς να το εκμεταλλευτείς αυτό το διάστημα. Οπότε έτσι θα το πάμε, έτσι θα τα βγάζω αυτά τα βίντεο. Προσπαθώ να βγάζω ένα βίντεο την εβδομάδα, πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Και ναι, αυτό είναι το τελευταίο που θέλω να δούμε πάλι κάποια γενικά πράγματα που έχουν να κάνουν με το WordPress. Δεν θα δούμε πράγματα μέσα στο dashboard. Λίγο να καταλάβουμε τι σημαίνουν οι εκδόσεις του WordPress, ή μάλλον να μάθουμε να διαβάζουμε τις εκδόσεις. Σε αυτό το βίντεο θέλω να δούμε πώς, τι σημαίνει εκδόσεις, ποια έκδοση του WordPress έχω, πού τη βρίσκω. Αν υπάρξει κάποια αναβάθμιση να δούμε από πού γίνεται, δεν θα τη δούμε σε αυτό το βίντεο, γιατί θα έχω ένα ολόκληρο βίντεο που έχει να κάνει με το πώς πρέπει να διαχειρίζεσαι τις αναβαθμίσεις σε πάρα πολλά επίπεδα στο WordPress. Θέλει πολύ προσοχή όταν κάνεις αναβαθμίσεις, ειδικά σε ένα site που δουλεύει και έχει επισκέψεις, έχει χρήστες και δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα σε ένα site που δουλεύει. Έτσι, υπάρχουν μηχανισμοί, υπάρχουν τρόποι να το κάνουμε αυτό το πράγμα με ασφάλεια, να τσεκάρουμε αν όλα έγιναν σωστά και μετά να μεταφέρουμε αυτές τις αλλαγές στο live site που λέμε, στο site που έχουμε στον αέρα και βλέπει ο κόσμος. Οπότε, λοιπόν, το WordPress αυτή τη στιγμή είναι στην έκδοση 4.9.5. Άμα πάμε σε αυτήν εδώ τη διεύθυνση, codex.wordpress.org/current_events, θα δούμε όλες τις εκδόσεις του WordPress, έτσι. Από τότε που ξεκίνησε, από το Μάιο του 2003, με την έκδοση 0.70, μέχρι και την τελευταία έκδοση που έχουμε τώρα, 4.9.5. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα με τους αριθμούς? Υπάρχουν δύο είδη εκδόσεων. Υπάρχουν οι major versions, οι μεγάλες δηλαδή αλλαγές που γίνονται από έκδοση σε έκδοση, και οι minor versions, οι μικρές αλλαγές, που είναι εκδόσεις που έχουν να κάνουν με την τρέχουσα major version. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, κάποια στιγμή κυκλοφόρησε η έκδοση 4.9. Έτσι, αυτή είναι μία major version, είναι μία μεγάλη αλλαγή από την προηγούμενη που ήταν 4.8. Στην 4.9 το WordPress μας έδωσε νέα τεχνολογία, διόρθωσε κενά ασφαλείας, εισήγαγε νέες έννοιες, έκανε διάφορα πράγματα τα οποία ήταν χοντρές αλλαγές, γι' αυτό και τις λέμε major versions. Όταν βγαίνει μια νέα major version, επειδή το WordPress χρησιμοποιείται από εκατομμύρια χρήστες και από εκατομμύρια εγκαταστάσεις για έξω, συνήθως εμφανίζονται κάποια προβλήματα που η ομάδα που αναπτύσσει το προϊόν, ίσως κάτι τους ξέφυγε, ίσως κάτι πήγε λάθος και το διορθώνουν σε minor version. Επίσης, σε τέτοιες εκδόσεις διορθώνουν κενά ασφαλείας που προκύπτουν από τεχνολογίες που έχουν εισάγει για πρώτη φορά στο προϊόν. Άρα, όταν μιλάμε για major version, εννοούμε αυτόν εδώ τον αριθμό, το 4.9, το 4.8, το 4.7
Επίσης, αυτό που εντάξει, δεν έχει καμία σημασία, αλλά πρέπει να καταλάβεις είναι ότι η 4,1 ας πούμε με την 4 έχουν την ίδια αξία στην έκδοση. Δεν σημαίνει ότι το 4 είναι κάτι συγκλονιστικό ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτή τη στιγμή π.χ. είμαστε στην 4,9 και περιμένουμε την 5. Θα είναι ένα major version απλά. Το ότι είναι στρογγυλός αριθμός 5, στη συγκεκριμένη έκδοση εντάξει, θα υπάρξουν κάποιες κοσμογονικές αλλαγές, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δηλαδή είναι απλά ένα ακόμα major version. Άρα τα δύο πρώτα ψηφία ξέρουμε ότι απευθύνονται σε ένα major version. Το τρίτο νουμεράκι σημαίνει ότι μιλάμε για μικρότερες αλλαγές. Για κάποια κενά που βρέθηκαν, όπως είπα, κάποιες διορθώσεις κτλ. Οπότε ναι, είπαμε τα δύο πρώτα νουμεράκια major version, το τρίτο νουμεράκι minor version. Τώρα, απλά να θυμάσαι γενικώς, αν είναι η πρώτη φορά που ασχολείσαι με το WordPress, ξεκινήσεις να φτιάχνεις ένα site στο WordPress, να θυμάσαι ότι πρέπει πάντα να βρίσκεσαι στην τελευταία έκδοση, πρέπει να κάνεις πάντα τις αναβαθμίσεις. Στο wordpress.org, στην ενότητα, έχει μια ενότητα κάτω χαμηλά στο News from Blog, το οποίο θα σε ενημερώσει ότι υπάρχει μια νέα έκδοση, αλλά δεν χρειάζεται να έχεις το νου σου γιατί θα ενημερωθείς και μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης. Πλέον ξέρεις να εγκαταστήσεις το WordPress τόσο σε Windows περιβάλλον όσο και σε Mac. Οπότε, αν θες να ξέρεις πού θα βρεις αυτές τις ειδοποιήσεις, θα πας στο Dashboard Updates. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν νέες εκδόσεις και το WordPress μας λέει ότι έχεις την τελευταία έκδοση. Αν βγει νέα έκδοση, εδώ θα σου εξηγήσει ακριβώς τι πρέπει να κάνεις. Όπως λέω, θα έχουμε ένα ολόκληρο βίντεο στο τέλος αυτού του course, όπου θα δούμε πώς διαπραγματευόμαστε, πώς χειριζόμαστε και τι κάνουμε με τις νέες εκδόσεις σε ένα site που βρίσκεται στον αέρα, σε τοπικό περιβάλλον που μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Αν θες να μάθεις ποια είναι η τελευταία έκδοση, εδώ κάτω, χαμηλά, βλέπεις τον αριθμό, version 4.9.5. Επίσης, αυτή την οθόνη σου λέει 4.1.5, αν θες να σου λέει έχεις την τελευταία έκδοση, αν θες να την ξαναεγκαταστήσεις για κάποιο οποιοδήποτε λόγο, θα δούμε γιατί μπορεί να θες να την ξαναεγκαταστήσεις, μπορείς να το κάνεις πάντοτε σε αυτό το κουμπάκι και αυτό είναι όλο. Αυτό ήθελα να σου πω, αυτή ήταν η τελευταία πληροφορία. Στο πέμπτο βίντεο ξεκινάμε κανονικά να βλέπουμε πράγματα μέσα στο περιβάλλον διαχείρισης. Θα ξεκινήσουμε κάνοντας μια πολύ καλή βόλτα μέσα στο περιβάλλον διαχείρισης, στο να καταλάβουμε ποια είναι η λογική του, γιατί είναι δομημένο έτσι όπως είναι. Και από εκεί θα προχωρήσουμε με όλα όσα χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το πρώτο μας site. Έτσι. Αν πρέπει κάτι τώρα να κρατήσεις από αυτό το βίντεο, είναι αυτό. Τα δύο πρώτα ψηφία είναι major version, το τρίτο ψηφίο είναι minor version. Μέσα στο περιβάλλον διαχείρισης μπορείς να το δεις κάτω δεξιά. Dashboard updates μπορείς να δεις αν έχεις την τελευταία έκδοση. Και να θυμάσαι ότι πρέπει πάντα να είσαι στην τελευταία έκδοση. Έτσι. Μην το αμελείς, γιατί δεν είναι μόνο νέα χαρακτηριστικά που θα προσθεθούν σε μια νέα έκδοση, ειδικά σε major version, είναι ότι προστατεύεις το site σου από πιθανά κενά ασφαλείας που προέκυψαν και διορθώθηκαν. Έτσι και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά είχα να σου πω σε αυτό το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο μάθημα την επόμενη εβδομάδα. Bye bye!